Το λόγο προσωπικού έκανε μια συγκεκριμένη αναφορά ο πρόεδρος ανεξάρτητων Ελλήνων, ακολουθώντας διαρροές κύκλων του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα, ψευδή αναφορά στο πρόσωπό μου. Και θα ήθελα το λόγο, παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρακολουθεί κανένας τις τελευταίες ημέρες, ειδικά σήμερα, όλο στοιχείο από κύκλους στο ΣΥΡΙΖΑ το πρωί και από τον πρόεδρο των ανεξαρτήτων Ελλήνων, προφανώς όλοι αυτοί οι εμπρισκόμενοι σε Vertigo να γίνονται συγκεκριμένες ψευδείς αναφορές σε πρόσωπα που σχετίζονται με εμένα. Είναι προφανές ότι είναι παραζαλισμένοι από το περιβάλλον σύψης που ίδιοι έχουν δημιουργήσει και έχουν κροτίδες για να αποσπάσουν την προσοχή της κοινωνίας. Εξηγούμε συνεπώς. Σε σχέση με την Τράπεζα Αττικής, που έγινε συγκεκριμένη ονομαστική αναφορά σε πρόσωπο που είχε διατελέσει συνεργάτης μου. Πρώτον, κ. Ζευγόλη ήταν και είναι τραπεζικός στέλεχος. Παραιτήθηκε από διευθύντρια του γραφείου του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών στις 2 Ιανουαρίου 2014 και επέστρεψε στην Τράπεζα Πειραιώς, όπου και προέρχονταν. Ανέλαβε διοικητική θέση στην Τράπεζα Αττικής ως αναπληρώτερη Γενική Διευθύντρια και Επικεφαλής Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου την 1η Ιουλίου 2014. Από την Τράπεζα Πειραιώς πήγε στην Τράπεζα Αττικής. Συνεπώς, όταν ανέλαβε διοικητική θέση στην Τράπεζα, δεν ήταν συνεργάτης του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών. Συνεπώς, δεν ισχύει αυτό που γράφουν κύκλοι του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα και του Μαξίμου, ότι παράλληλα... Κύριε Πρόεδρε, θα πρέπει να διαβάζετε και τις διαρροές που γίνονται, επίσημες διαρροές από το Μαξίμου. Δεν ισχύει, συνεπώς, ότι υπηρετούσε παράλληλα ως μετακλητή υπάλληλος και στέλεχος στην τράπεζα σε θέση αυξημένης ευθύνης. Επιπρόσθετα, σημειώνω ότι η κυρία Ζευγόλη παραμένει στην ίδια θέση μέχρι και σήμερα. Μέχρι και σήμερα που μιλάμε. Αν συνεπώς υπήρχε οποιοδήποτε ζήτημα σχετικά με τη λειτουργία της, όπως αναφέρατε κύριε Πρόεδρε, γιατί έκτοτε δεν την έχετε αντικαταστήσει με μια διοίκηση που ούτως ή άλλως την έχετε αλλάξει από πέρσι? Αφού έχει κάνει αυτά που λέτε, αν τα έχει κάνει, γιατί δεν την έχετε αντικαταστήσει από τη θέση της, αφού τη διοίκηση την αλλάξατε από πέρσι και βάλατε μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο πολύ κοντά στην σημερινή κυβέρνηση? Δεύτερη παρατήρηση. Επειδή εμπλέξατε και το θέμα της διοίκησης. Η κυρία Ζευγόλη διατέλεσε ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβούλου της Τράπεζας Αττικής ως ένας εκ των εκπροσώπων του ελληνικού δημοσίου την περίοδο 30 Δεκάτου 2012 έως 7 Δευτέρου 2014 με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. Κάτι που γίνεται και σήμερα. Πάλι η Γενική Συνέλευση των Μετόχων και σήμερα αποφασίζει. Την πλειοψηφία των μετοχών την έχει το ΤΣΜΕΔΕ. Πενθυμίζω ότι πρόεδρος του ΤΕΕ από το Σεπτέμβριο του 10 μέχρι τον Ιανουάριο του 15 ήταν ο υπουργός, ο κ. Πρίτζης. Εξέφρασε καμία διαφωνία? Υπήρχε κανένα πρόβλημα που δεν ακούσαμε? Τρίτη παρατήρηση. Πάμε τώρα στα προσόντα που αναφερθήκατε. Σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα, που θα έπρεπε να το ξέρετε, 63 του 2005, ο διορισμός σε θέση Διευθυντή Πολιτικού Γραφείου Μέλους Κυβέρνησης ή Υφυπουργού, όπως επίσης και σε θέση Ειδικού Συμβούλου Συνεργάτη, αναστέλει την άσκηση του λειτουργήματος ή επαγγέλματός τους. Πράγματι, συνεπώς, η συγκεκριμένη κυρία παραιτήθηκε από την τράπεζα στην οποία δούλευε για να καταλάβει τη θέση του Διευθυντή Πολιτικού Γραφείου. Η συμμετοχή σε Διοικητικό Συμβούλιο δεν αποτελεί λειτουργήμα ή επάγγελμα. Συνεπώς, δεν απαγορεύεται για κάποιον που κατέχει θέση Διευθυντή Πολιτικού Γραφείου, Ειδικού Συμβούλου ή Συνεργάτη να συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο. Και πριν γελάσετε, θα πρέπει να ξέρετε ότι έχει κατακλειστεί το δημόσιο από τέτοια πρόσωπα που είναι κοντά σε υπουργούς. Έχει κατακλειστεί σήμερα το δημόσιο από τέτοια πρόσωπα. Τέταρτη και τελευταία παρατήρηση. Όσον αφορά στα τυπικά προσόντα της συγκεκριμένης κυρίας, σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα 63 του 2005, για την κατοχή θέσης πολιτικού γραφείου απαιτούνται πτυχίο σχολής ή τμήματος ΑΕΤ της χώρας
ή ισότιμης ξένης ανώτατης σχολής ή απολυτήριο λυκείου ή εξατάξιου γυμνασίου. Συνεπώς, δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα τυπικών προσόντων για τον διορισμό συγκεκριμένης θέσης μετακλητού υπαλλήλου. Ως προς το ΦΕΚ διορισμού της, η κατάταξή της και η μισθολογία της, μισθοδοσία της, έγινε με βάση τον υπαλληλικό κώδικα και τις κείμενες διατάξεις νόμων του 2011 και του 2012. Ως προς τα λοιπά, απαντήσεις μπορούν να αναζητηθούν στις υπηρεσίες των φορέων στις οποίες υπηρέτησε και υπηρετεί. Συμπερασματικά, καλό την κυβέρνηση να σταματήσει να προσεγγίζει τα θέματα της δημόσιας σφαίρας με επικοινωνιακή στόχευση και με ελαφρότητα, έναντι της αλήθειας. Κάντε ησυχία, παρακαλώ. Και θα κλείσω με αυτό που ξεκίνησε ο κ. Πρωθυπουργός στην πρωτολογία του. Εκπροσωπείτε το σκοτάδι. Παρακαλώ.